Ζάρπα Radio 89,6. Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε το Ζάρπα Radio 89,6 και από αυτή τη στιγμή και στο zarpa.gr στην κάμερα και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Μανουσέλης, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Αρναουτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανουσέλη. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Να είστε καλά. Καλά, εντάξει. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Power. 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 Εκλογές, αν δεν είστε power, κύριε Μανουσέλη. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει. Ξεκάθετε από τώρα. Μην κατεβείτε. Προλαβαίνετε. Πρέπει να είστε. Δεν προλαβαίνουμε. Power. Επικυρώθηκε από το πρώτο. Επικυρώθηκε. Δικαιώ, γιατί άμα αρρωστήσεις, δεν μπορεί να φύγεις. Δηλαδή. Απαγορεύεται να αρρωστήσουμε τώρα. Αν απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Δυνατό σας βλέπω. Έτσι. Power, όπως είπα. Έτσι έχουμε μάθει. Έτσι έχετε μάθει. Από τα Σφακιά είστε εσείς. Τον Καλλικράτη είστε... Σφακίων, ναι. Καλλικράτη Σφακίων. Και είστε, διάβασα στο βιογραφικό σας ότι είστε πρόεδρος των Σφακιανών. Της Ένωσης Σφακιανών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Γιατί έχει και παραόξο, έχει και στο Ρέθυμνο. Έχει και στο Ηράκλειο, έχει και στη Θεσσαλονίκη, έχει και στην Αθήνα. Και γιατί δεν κάνετε ένα σύλλογο, να είστε εσείς πρόεδρος σε όλους τους συλλόγους. Αφού τα βρίσκουμε μεταξύ μας, γιατί να κάνουμε ένα. Α, τα βρίσκετε. Μάλιστα. Πώς είστε, πόσα μέλη έχετε εκεί? Ο σύλλογος έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, από το, πόσο παλιά? Από το 1984, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο παλιό. Τα έχουμε καταφέρει έτσι με πολύ καλή προσπάθεια και έχουμε καταφέρει δηλαδή και έρχονται στις εκλογές τώρα και ψηφίζουν 300-350 άτομα. Α, είναι μεγάλο πολύς κόσμος, ε. Ναι, δεν έρχονται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι, αλλά εντάξει. Όχι, είναι μια καλή προσπάθεια. Πόσοι ψήφοι είναι στα Σφακιά? Πώς ψηφίζουνε? 2.000. 2.000. Άμα έχετε εσείς Ένωση Σφακιανών με 300 άτομα, είναι τεράστια επιτυχία. Αυτό εννοώ. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Καλά ναι, είναι. Ναι, ναι. Μένετε στα Σφακιά ή επισκέπτεστε στην άλλη περιοχή? Όχι, μένω και δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στα Χανιά. Τώρα και αρκετά χρόνια. Οι γονείς μου και τα αδέρφια μου είναι στα Σφακιά. Μάλιστα. Είχατε καλό καλοκαίρι εκεί με τον τουρισμό, πώς θα πήγατε? Πείτε μας δύο-τρεις κουβέντες γι' αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι ήταν αυτό που περιμέναν όλοι, αλλά δεν νομίζω ότι και είναι και κανείς πολύ απογοητευμένος από την τουριστική σεζόν. Δεν μη σεζόν που λέμε, ε. Ναι. Ίσα βάρκα, ίσα... Ούτε κλαίει ούτε γελάει. Ούτε κλαίει ούτε γελάει. Βέβαια, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, όχι μόνο στα Σφακιά, αλλά και στα Χανιά και παντού, είναι πάντα στην κλάψα. Το ξέρετε αυτό. Ναι, δεν πήγαμε για καλά. Για το κακό μάτι, νομίζω. Α, για το μάτι, λέτε. Βέβαια χρειάζεται στήριξη ο κλάδος. Ναι. Χρειάζεται στήριξη. Τι στήριξη δηλαδή? Τόσα λεφτά πήραν από τους επιστρεπτές. Τι να δώσουμε άλλο? Αφού είναι επιστρεπτέα, θα τη γυρίσουν πίσω. Σιγά, τη μισή θα γυρίσουν και αν. Τέλος πάντων. Τόσο καιρό που ήταν κλεισμένα τα μαγαζιά. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Μανουσέλη, πώς πήρατε την απόφαση τώρα να ασχοληθείτε αυτή την ιστορία εδώ με τον Αρναουτάκη, με την περιφέρεια, με τι, έχετε δίψα για προσφορά? Πώς την είδατε? Από πολύ μικρός μου άρεσε η συναναστροφή με τον κόσμο, μου άρεσε, ναι, η κοινωνικότητα κτλ. Όλο αυτό εξελίχθηκε μέσα την τελευταία πενταετία, τέλος πάντων, που είμαστε εκεί στην Ένωση Σφακιανών με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλο το ΔΣ, δηλαδή, είναι πολύ αξιόλογο. Τα πρώτα δύο χρόνια είχα διατελέσει Γενικός Γραμματέας, τα τελευταία τρία χρόνια έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Μάλιστα. Μετά από συζητήσεις και μετά από την... Ήτανε μια δικιά σας απόφαση να λέμε τώρα, ή σας την πέσανε ή τους την πέσατε, που επί των λαϊκότερων. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να εκδηλώσει και το ενδιαφέρον, γιατί... Ναι. Δεν δηλώσατε την παρουσία σας ότι εδώ είμαι εγώ, άμα χρειαστεί, και τσουπ. Και τρούποσα που λένε με στο ψηφοδέλτιο. Έτσι. Έγινε μεγάλη μάχη, μαθαίνω, στο ψηφοδέλτιο του Αρναουτάκη. Μέχρι τελευταία στιγμή, όχι θα μπω εγώ, όχι θα μπει ο ένας, δεν λέω για εσάς, για γενικώς δηλαδή, υπήρξε μια αναμπουμπούλα. Υπήρξε μια αναμπουμπούλα, γιατί ο κάθε άνθρωπος που θέλει, ας πούμε, να προσφέρει στα κοινά, θεώρησε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα, ναι, που ο Σταύρος Αρναουτάκης στην ουσία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς ακουστεί αυτό, αλλά ναι, να πω ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Α, μπράβο. Τώρα είδατε ευκαιρία. Είδατε ευκαιρία. Τώρα όλοι, ας πούμε, και εσείς, και εσείς, βάζω και εσάς μέσα και εσείς εδώ απέναντι. Βρήκατε ευκαιρία, λέτε τώρα βγαίνουμε. Τώρα πάμε. Τώρα βγαίνουμε. Τώρα βγαίνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο, βέβαια. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Πόσους βγάζει, πόσοι βγαίνουν εδώ? Θα βγουν 11 άτομα συνολικά. Ναι. Το δικό μας ψηφοδέλτιο θα βγάλει 8 έδρες, πιστεύω. Πού το ξέρετε εσείς τα ποσοστά? Και οι ΣΥΡΙΖΑΙ τι θα κάνουν, δεν ξέρετε? Θα βγάλουν δύο έδρες σίγουρα. Θα βγάλουν σίγουρα δύο έδρες. Και το ΚΚΕ. Μία νομίζω. Θα βγάλει και το ΚΚΕ, μεγάλη στιγμή. Εδώ σίγουρα, στα Χανιά. Δεν είχαν ποτέ. Έτσι εδώ ακούγεται ότι θα βγάλει. Θα βγάλει, ε. Μάλιστα. Οπότε σε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, θα έλεγα. Mm-hmm. Έχετε ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί χρόνια με την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ σκληρός. Πώς κυλάει η μέρα σας, δηλαδή, έτσι για να καταλάβουμε κι εμείς.
επειδή είστε νέος ουσιαστικά στην αυτοδιοίκηση, είναι η πρώτη σας φορά, σωστά το λέω. Ναι. Θα ήθελα να μάθω και να το μοιραστείτε και με τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας, πώς ξεκινάει τη μέρα τώρα ως υποψήφιος, τώρα τον τελευταίο μήνα, ας πούμε. Καταρχήν έχουμε και την επαγγελματική μας δραστηριότητα την οποία πρέπει να καλύψουμε, αλλά κατά τη διάρκεια της μέρας, τηλέφωνα, συναντήσεις. Τι σας λένε? Είναι θετικά τα μηνύματα. Θετικά τα μηνύματα. Αλλά γενικότερα αυτό που παρακινώ εγώ τον κόσμο και τους φορείς που συναντώ είναι ότι θέλω να μου γκρινιάξουν, θέλω να μάθω, θέλω να... Να μάθετε τι γίνεται δηλαδή, Να μάθω τι γίνεται. Πρέπει, ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Δεν πρέπει να έχουμε μια ιδέα το τι χρειάζεται στον καθένα. Μάλιστα. Για να κάνουμε τη ζωή του κόσμου καλύτερη δηλαδή. Αυτό. Εσείς ασχολείστε εκεί με την Ένωση Σφακιανών. Εντάξει. Πολιτισμός. Mm-hmm. Σφακιά, εκδηλώσεις. Αυτό είναι πιο πολύ το πεδίο μου. Πιο πολύ το πεδίο αυτό. Τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι να το αναπτύξετε αυτό περισσότερο με την παρουσία σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Οπωσδήποτε αυτό. Επειδή, όπως είπα και πριν, η κοινωνικότητα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και, mm-hmm. και οι ανθρώπινες σχέσεις. Σκέφτηκα από το να, μέσα από την ένωση αυτό που κάναμε μέχρι στιγμής, ναι. και που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι η πρόθεση και προβολή της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της επαρχίας Σφακίων. Σκέφτηκα ότι μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπάνω και να ασχοληθούμε με όλο τον νομό. Έχουμε ανθρώπους να μας υποστηρίξουν, έχουμε ανθρώπους να μας πληροφορήσουν για το τι ανάγκες υπάρχει. Οπωσδήποτε υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά και δεν έχουν την αναγνώριση που θα έπρεπε, στο παρελθόν εννοώ. Ναι. Κάθε χωριό του νομού, κάθε περιοχή έχει τους δικούς της ήρωες, αφανείς αυτοί που έχουν τιμηθεί. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν στο φως. Γιατί θα αναδείξετε την πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Αυτός είναι ο τομέας μου πιο πολύ. Αυτός είναι πιο πολύ, ναι, το σκέφτεστε έτσι. Ναι. Ναι. Έχετε δηλαδή, για να καταλάβω, οι επαφές σας είναι και με πολιτιστικούς συλλόγους, Βέβαια, με πολιτιστικούς συλλόγους, με συλλόγους που έχουν. Με μουσικούς, με χορευτικούς συλλόγους. Ακριβώς. Από πανηγύρι είμαστε μια χαρά εδώ πάντως. Στα Χανιά δεν έχουμε παράπονο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δόξα τω Θεώ. Με την καλή την έννοια. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, πολλοί μουσικοί σύλλογοι, πολλοί σύλλογοι χορευτικοί. Είμαστε στα καλά μας που λέμε. Το καλό είναι ότι στο νομό Χανίων θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία τα οποία κάνουν μια δουλειά. Όχι αξιοπρεπέστατη και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή ότι προσφέρουν βασικά στον πολιτισμό μας. Μάλιστα. Βασικά. Και το πράγμα αυτό. Ξέρετε τι γίνεται όμως? Όλο αυτό δεν πρέπει να παντρεύεται και με κάτι άλλο? Δηλαδή πώς θα το μπλέξουμε όλο αυτό? Γιατί το θέμα είναι και τα λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι και τα λεφτά. Απλά τι γίνεται? Όταν ο ξένος που θα έρθει, όταν ο επισκέπτης που θα έρθει ξέρει που πάει και βλέπει ότι ο νομός Χανίων, εκτός από τα ωραία ξεθέατα και τα λοιπά, υπάρχει και μια άλλη υπόσταση από πίσω, νομίζω ότι αυτό μας φέρει όλους. Μάλιστα. Αυτός ο ρόλος του πολιτισμού, πιστεύετε εσείς δηλαδή ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη και στην ταυτότητα, ας πούμε, των Χανίων και εκεί που θα επικεντρωθείτε εσείς? Από ό,τι κατάλαβα, αυτό έχετε στο μυαλό σας. Κοιτάξτε, ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη και την ταυτότητα ενός νομού είναι, πιστεύω, ζωτική σημασία, έτσι συμφωνούμε όλοι. Ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει την κληρονομιά, την ταυτότητα και την πολιτιστική ποικιλομορφία μιας περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, οπωσδήποτε θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό, προωθώντας κάποια προγράμματα και εκδηλώσεις που προάγουν την τέχνη, την παράδοση και την πολιτιστική δημιουργία. Έχετε επαφές με ανθρώπους, με ανθρώπους από πέρα από τα Σφακιά, που εντάξει είναι και ο τόπος σας, ας πούμε, και εκεί έχετε και πολύ δυναμική παρουσία, με την Κίσαμο, με τον Αποκόρονα, με το Σέλινο κάτω? Βέβαια και έχουμε, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ κόσμο. Καταρχήν η μάνα μου από την Κίσαμο, είναι η μάνα μου από το Καστέλ. Ναι. Μαζεύετε ψηφαλάκι και από εκεί δηλαδή. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός, κύριε Μανουσέλη, επειδή εσείς είστε νέος υποψήφιος, είναι να είναι οι γονείς από διαφορετική περιφερειακή ενότητα που λένε όχι, πώς το λένε τώρα, αυτό καταλάβατε, επαρχία παλιά που λέγανε. Δεν ξέρω εάν ποιος είναι ο καλός συνδυασμός. Ο καλός συνδυασμός είναι να κοιτάς τον άλλον στα μάτια και να ξέρεις ότι δεν τον κοροϊδεύεις. Και ότι τον αντιμετωπίζεις πάντα θετικά, χωρίς να έχεις κάτι άλλο από πίσω. Να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που τους ζητάς να σε στηρίξουν. Τώρα, αν
Παίζει ρόλο και το αν κάποιος έχει να κάνει με πολλούς νόμους, αλλά εντάξει. Είναι δυνατό. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Παίζει, παίζει. Δεν παίζει. Δηλαδή, η χρυσή συνταγή είναι μπαμπάς από σφακιά, μαμά από κίσα μου, ας πούμε. Έτσι μαζεύουμε πολύ πράγμα. Ό,τι τύχει του καθενός. Ό,τι τύχει του καθενός. Κύριε Μανουσέλη, στην επαφή σας με τον κόσμο. Όχι μόνο στη δικιά σας επαρχία, στα σφακιά, γιατί εκεί πιστεύω ότι σας ξέρουν, αλλά έχετε ανοίξει τα πλοκάμια εντός αγωγικών, να πω, και στους άλλους και στις άλλες περιοχές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες προσδοκίες, δηλαδή περιμένουν και αυτοί έτσι να γίνει ένα ξεπέταγμα, ας πούμε, του πολιτιστικού τομέα στην περιφέρεια. Τι λέτε εσείς, πώς τους βλέπετε εκεί? Ο κόσμος γενικότερα θέλει να γίνει η ζωή του καλύτερη, η καθημερινότητα του καλύτερη. Και σαφώς να, πώς να το πω τώρα, να το πω έτσι. Τα προβλήματά του, δηλαδή, πέρα από τον πολιτισμό, δεν πρέπει να σκύψουμε λίγο και στα προβλήματα που έχει ο κόσμος? Μα πρέπει να ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Απλά δεν μπορούμε όλοι να ασχολούμαστε με όλα. Μάλιστα. Στον τομέα του. Όχι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί υπάρχουν άλλοι για το ένα, άλλοι για το άλλο και θέσεις υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν. Μάλλον. Είμαι σίγουρος εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Μανουσέλη. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη εύχομαι στο. Γιατί ο αγώνας εδώ είναι σκληρός. Πόσες μέρες μείνανε? Έχουμε λιγότερο από ένα μήνα. Λιγότερο από ένα μήνα, ξεμπερδεύουμε, δεν ξεμπερδεύουμε. Γιατί ξέρετε, θα πέσει. Αν τα πάνε τόσο καλά όσο λένε και οι Σιριζέοι και το Κουκουέ, εσείς είστε σίγουροι για 8 έδρες? Εκεί το έχουμε δέσει αυτό. Τι να πω τώρα. Πιθανολογώ ότι είναι πιο πιθανό να βγάλουμε 9 παρά 7. Α, ναι. Είστε έτσι πολύ αισιόδοξοι. Έτσι ακούω. Έτσι ακούτε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Πόσους σταυρούς βάζουμε στο ψηφοδελτίο? Μέχρι 3. Μέχρι 3, Εσείς όταν στους υποψηφίους τι λέτε, ένα σταυρό και για μένα, ή πώς το λέτε το τραγούδι? Πώς το πλασάρετε? Ναι, πώς το πλασάρετε. Αυτό. Ότι αν μπορείς να βοηθήσεις, κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη. Αν χωράει ένα σταυρός από κάτω ή από πάνω. Έτσι είναι το. Έτσι πιάνει. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Να είστε καλά, καλό αγώνα, εύχομαι. Να είστε καλά κι εσείς. Και εσείς. Λοιπόν, ακροατές μου, αγαπημένοι, ακροάτριες αγαπημένες, επιστρέφω σε ένα λεπτό γιατί έχουμε κάτι διαφημίσεις που τις χρωστάμε. Ευχαριστώ.